Πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο, mm-hmm. γιατί η υγεία είναι κάτι, ένα πολύ πολύτιμο αγαθό, έτσι, και το πώς το διαχειρίζεται κανείς και πώς βοηθάει. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι από αυτά τα 2 δις τις δόσεις που περιμένουμε, πολλά θα διατεθούν στην υγεία, θα πάνε στα νοσοκομεία, διότι υπάρχουν μεγάλα και τα προβλήματα. Τα ξέρετε ότι υπάρχουν τα προβλήματα και η έλλειψη, και λέτε ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τα 2 δις που περιμένουμε, έτσι όλοι, θα πάει στο χώρο της υγείας. Τα χρέη του δημοσίου προς τους προμηθευτές mm-hmm. σε πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου 40% αφορούν το χώρο της υγείας. 1,3 mm-hmm. δις λέει η Ομοσπονδία εργαζομένων. Όχι, είναι για τα δημόσια νοσοκομεία. Για τα δημόσια ναι, νοσοκομεία. Υπάρχουν και χρέη mm-hmm. από τον ΕΟΠΗ mm-hmm. προς τους προμηθευτές, προς mm-hmm. τη φαρμακοβιομηχανία. Mm-hmm. Τα διαγνωστικά κέντρα, τους άλλους προμηθευτές. Επομένως, έχετε έτσι ένα οδικό χάρτη πώς θα μοιράσετε από αυτά τα χρήματα που θα πάρετε εσείς στο Υπουργείο σε οφειλές. Δεν έχει ακόμα. Δεν τα έχετε σπάσει. Έτσι. Όχι ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι με το που θα υπάρξει η εκταμείευση mm-hmm. αυτής της πρώτης υποδόσης θα γίνει ένας καταμερισμός. Νομίζω ότι το Υπουργείο θα έχει σίγουρα μία, ας πούμε, προνομιακή μεταχείριση. Διότι είναι συσσωρευμένες οφειλές, επηρεάζουν τον εφοδιασμό και την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και την κάλυψή τους με υγειονομικό υλικό. Όλοι καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα mm-hmm. να υπάρξει μια ομαλοποίηση σε αυτό το τομέα. Τι κάλυψη οφειλών θα κοιτάξετε Βεβαίως. Πρώτα. Ναι. Ορίστε. Τι κάλυψη από οφειλές. Αυτό τώρα η προτεραιοποίηση θα συζητηθεί και θα δούμε και τις προτάσεις που κάνουν και τα νοσοκομεία, οι υγειονομικές mm-hmm. περιφέρειες. Θα το δούμε αυτό. Mm-hmm. Αλλά νομίζουμε το κρίσιμο είναι να εξελιχθεί καλό, να προχωρήσει την επόμενη εβδομάδα αυτή η διαδικασία. Υπάρχει ένα θετικό κλίμα και από το Eurogroup. Προσδοκούμε ότι αυτές τις μέρες οι βασικές εκκρεμότητες θα κλείσουν. Mm-hmm. Και είναι και για μας πάρα πολύ σημαντικό. Μια χρονιά που δεν ήταν η χρονιά κανονικότητας mm-hmm. για το σύστημα υγείας να αρχίσει να αντιμετωπίζονται τα συσσωρευμένα προβλήματα σιγά σιγά, να υπάρξει ένα σημείο σταθεροποίηση του συστήματος. Έχει σημάνει συναγερμός, κύριε Υπουργέ, στα νοσοκομεία. Δηλαδή, επειδή τυχαίνει συχνά λόγω οικογενειακού προβλήματος να μπαινοβγαίνω στα mm. δημόσια νοσοκομεία, πραγματικά οι προσπάθειες που κάνει το προσωπικό, και οφείλω να τους πω και συγχαρητήρια για αυτό που βλέπω κάθε φορά, ώστε προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, και οι γιατροί και οι νοσηλευτές, οι νοσοκόμες, οι πάντες, αλλά η κατάσταση και το σύστημα έχει φρακάρει. Ξέρετε πολύ καλά ότι η κρίση πλέον δεν αφήνει περιθώρια σε κανέναν να απευθυνθεί και να έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τις ιατρικές του ανάγκες διαφορετικά. Και επίσης όλες αυτές οι ελλείψεις, η έλλειψη προσωπικού, εσείς αν δεν κάνω λάθος δώσατε κάποιες λύσεις με κάποιες προσλήψεις, οι οποίες όμως φαντάζομαι μέσα σε όλο αυτό που περιγράφουμε δεν επαρκούν. Προφανώς. Κυρία Μιχελιδάκη, κοιτάξτε, έχουμε την εξής εικόνα. Mm-hmm. Έχουμε ένα σύστημα δημόσιο το οποίο έχει αυξηθεί 30% η ζήτηση υπηρεσιών mm-hmm. ακριβώς λόγω της φτωχοποίησης και λόγω της αδυναμίας των πολιτών να απευθύνονται όπως παλιότερα στον ιδιωτικό τομέα. Τη στιγμή που έχουν μειωθεί 50% οι λειτουργικές δαπάνες mm-hmm. και 25-30% το ανθρώπινο δυναμικό. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας. Mm-hmm. Είναι σαφές αυτό. Τα κενά είναι τεράστια, είναι πάνω από 20.000. Να. Προσπαθούμε τώρα να προχωρήσουμε κάποιες δέσμες προσλήψεων μόνιμου προσωπικού. Είναι σημαντικό, οπότε, δεν είναι επαρκής. 4.500 είχε πει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο ότι θα γίνουν τον Απρίλιο. Από αυτές, οι 3.500 έχουν δρομολογηθεί. Οι 1.000 έχουν προκηρυχθεί από τον ΑΣΕΠ. Mm-hmm. Η υπόσχεση που έχουμε είναι ότι μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη θα έχουν τους πρώτους πίνακες mm-hmm. και να έχουμε δυνατότητα αρχές του 2016 να τους διορίσουμε. Mm-hmm. Θα είναι μετά θα υπάρξει μια δεξαμενή έτσι ώστε η επόμενη δέσμη που είναι 2.500 περίπου mm-hmm. θα λειτουργήσει από τους πίνακες τους κυλιόμενους που θα υπάρξουν και άρα δεν θα υπάρξει καθυστέρηση. Mm-hmm. Ο στόχος μας είναι μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2016 να έχουμε αυτή μια πρώτη ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό, μια ένεση ανθρώπινου mm-hmm. δυναμικού mm-hmm. στο σύστημα ανεπαρκής αλλά κρίσιμη αν σκεφτούμε ότι αυτό έχει να γίνει 6 χρόνια. Mm-hmm. Υπάρχουν το επικουρικό προσωπικό, δηλαδή οι συμβασιούχοι. Έχουν ρίξει όμως συμβάσεις, κύριε Ξανθέ. Εννοείται για τις συμβάσεις που υπηρετούσαν συμβάσεις συντατικές. Που αφορά οι συμβάσεις μέσω Κερυπνό.
Μέσω Κύπρου. Ναι. Αυτές είναι που αφορούσαν τα δικές μονάδες δικής θεραπείας. Ναι. Με αυτούς τώρα βρήκαμε μια ενδιάμεση λύση για το μεσοδιάστημα. Γιατί αυτοί, από όσο διαβάζω, τελεχώνουν τις ΜΕΘ, τις μονάδες της θεραπείας. Αυτό. Είναι πολύ κρίσιμο. Ναι. Είναι 190 νοσηλευτές και 40 γιατροί. Mm-hmm. Βρήκαμε έναν τρόπο να παραμείνουν με μπλοκάκι για ένα τρίμηνο όσο χρειαζόταν μέχρι να υπάρξει η νέα προκήρυξη. Mm-hmm. Θέλουμε να τους κρατήσουμε αυτούς. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε σήμερα ανθρώπινο δυναμικό. Mm-hmm. Ετοιμάζουμε νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει να παραμείνει το επικουρικό προσωπικό που είναι 1.000 άτομα σήμερα, 500 γιατροί και 500 νοσηλευτές. Και λίγη θητεία του 31-12, μετά από μια παράταση που είχαμε δώσει στη μέση της χρονιάς, να το παρατείνουμε μέχρι 39 του αυτό. Οπότε να έχουμε μια αστάθεια ότι τη χρονιά που μας μπαίνει δεν θα έχουμε διαρροή ανθρώπινου δυναμικού και ίσα ίσα θα πάμε σε μια ενίσχυσή του σιγά σιγά. Χρειάζεται τώρα να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος και στην πρωτοβάθμια φροντίδα, γιατί μέχρι τώρα οι προσλήψεις αυτές αφορούν μόνο τα νοσοκομεία, τα οποία έχουν τεράστιες ανάγκες, είναι γεγονός αυτό, και πραγματικά το ανθρώπινο δυναμικό καταβάλει ηρωικές προσπάθειες. Πραγματικά είναι ηρωισμός σήμερα να δουλεύει στα δημόσια νοσοκομεία, να εφημερεύει τα επίγοντα, να καλύπτει τις ανάγκες τμήματων εξειδικευμένων με πολύ μεγάλη εργασιακή πίεση και με πολύ μεγάλο στρες. Σεβόμαστε πραγματικά τη δουλειά αυτού του ανθρώπινου δυναμικού. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να κανονικοποιήσουμε και τις πληρωμές μας απέναντί τους, τις οφειλές δηλαδή για δεδουλευμένα, για εφημερίες, για υπερορίες κλπ. Δεν έχει ομαλοποιηθεί παντού. Δεν έχει ομαλοποιηθεί παντού. Αυτό που λένε και οι ίδιοι, διότι δεν υπάρχουν άνθρωποι να κάνουν αντικαταστάσεις, να μπαίνουν σε βάρδιες δηλαδή. Το ακούω αυτό σε κάθε ρεπορτάζ. Υποχρεώνονται το προσωπικό και οι γιατροί και οι υπόλοιποι σε αυξημένο. Την ίδια ώρα δεν υπάρχουν πολλές οφειλές σε ρεπό. Υπάρχουν. Οφειλές σε ρεπό πάρα πολλές. Χιλιάδες. Προσπαθούμε τις εφημερίες και τις υπερορίες να είναι πιο ομαλή η ροή των πληρωμών. Έχουμε δώσει από το Υπουργείο στους λογαριασμούς των νοσοκομείων τα χρήματα που καλύπτουν το πρώτο ενιάμινο. Σε ορισμένες περιοχές, λόγω προβλημάτων, λόγω με το ελεκτικό συνέδριο, με τις υπηρεσίες, με τα εντάλματα κλπ., δεν έχει ομαλοποιηθεί και δεν έχουν πάρει άνθρωποι τα χρήματα, παρότι εμείς τα έχουμε αποδώσει στα νοσοκομεία. Πιστεύουμε να ληφθούν με συνεργασία των διοικήσεων και των διπεαρχών αυτή την περίοδο να ομαλοποιηθούν, γιατί θεωρούμε ότι είναι πραγματικά ντροπή τώρα να υπάρχουν τα χρήματα για να μην μπορούν να πληρωθούν οι άνθρωποι για λόγους. Αφορούν στις εφημερίες. Και αφορούν μια δουλειά που έχει γίνει με πολύ κόπο σε μη εργάσιμες μέρες. Αργίες, νυχτερινά, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα θέματα, το καταλαβαίνετε και χαιρόμαστε που σας έχουμε σήμερα εδώ, όπου μπορείτε να μας δώσετε απαντήσεις. Λοιπόν, το 5 ευρώ έχει καταργηθεί, έτσι. Αυτό επίθεσαν θα αναζητήσετε ισοδύναμα γι' αυτό ή υπάρχει πιθανότητα να το επαναφέρετε? Είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε ισοδύναμο με βάση την συμφωνία, το 43-36 του νόμου του Αυγούστου. Έχουμε διάφορα σενάρια εναλλακτικά που εξετάζουμε. Πιστεύω ότι θα είμαστε σύντομοι, έτοιμοι μέσα στο Νοέμβρη να δώσουμε μια λύση. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να κάνω έτσι, γιατί είναι και ζήτημα διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς αυτό. Οπότε θέλουμε δηλαδή η λύση που θα δώσουμε, κάνουμε μια διερεύνηση προθέσεων, αν μου επιτραπεί ο όρος. Η λύση που θα δώσουμε θέλουμε να είναι σίγουρη ότι θα είναι αποδεκτή και ότι θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση πάντως να επαναφέρουμε αυτό το εισιτήριο πρόσβασης, το οποίο ήταν ένα μικρό αλλά σημαντικό αντικίνητρο ενδεχομένως για κάποιους ανθρώπους το να απευθυνθούν στις δημόσιες υπηρεσίες. Όχι, και κάποιοι άνθρωποι έχουν μια συχνή επίσκεψη. Ακριβώς, δεν είναι ότι πας μία φορά και δίνεις 5 ευρώ. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτό σε μια περίοδο ανθρωπιστικής κρίσης και υγειονομικής φτώχειας. Οι άνθρωποι τουλάχιστον η πρόσβασή στο σύστημα να είναι δωρεάν και βέβαια σιγά σιγά να βελτιώνται οι υπηρεσίες, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να υπάρχει πρόσβαση ελεύθερη, αλλά να υπάρχει και αξιόπιστη και έγκαιρη φροντίδα. Βεβαίως. Για να δούμε τι γίνεται τώρα με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Και υπάρχει κίνδυνος, έχει καταθέσει ερώτημα σχετικό ο βουλευτής της Λάρισας, Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σκέλας. Πλέει ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας του κονδυλίου του ΕΣΠΑ για την προμήθεια των ασθενοφόρων, αν μέχρι το τέλος του χρόνου δεν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Στη Λέσβο, τώρα διαβάζω εδώ. Εξυπηρετούνται, που ξέρετε τι ανάγκες στη Λέσβος, 800 περιστατικά το μήνα με 4 ασθενοφόρα 20ετίας. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι πολύ γνωστό. Το ξέρουν και οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ και ο υγειονομικός χώρος. Εκκρεμεί ένας διαγωνισμός από το 2008, κύριε Παπαθανασίου. Με διάφορες περιπλοκές, ενστάσεις, ασφαλιστικά μέτρα, ακυρώσεις κλπ.
Φτάσαμε στο απόλυτο, ας πούμε, σημείο αδιεξόδου που έπρεπε να σπεύσουν φέτος, γιατί που κλείνει το ΕΣΠΑ. Τελειώνει. Λοιπόν, έχουμε καταφέρει τα μισά από αυτά. Mm-hmm. Έχουν κατοχυρωθεί στην εταιρεία. Mm-hmm. Πού είναι το πρόβλημα, δηλαδή, εκεί, κοιτάξτε, για να τα καταφέρουμε να πάρουμε και τα υπόλοιπα? Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες έρηδες και μεταξύ των εταιρεών. Υπήρχαν στάσεις μία εναντίον της άλλης, για ελλειπή στοιχεία, για μη σύνομα παραστατικά. Υπάρχει ένας κυκαιώνας, ναι, γραφειοκρατικός και δικαστικός. Πόσα ασθενοφόρα είναι? 186. Τα 90 τα έχουμε κατοχυρώσει. Μάλιστα. Και κάνουμε συμφωνία αυτή τη περίοδο με την ανάδοχη εταιρεία. Επισπεύουμε τη διαδικασία, το χειρίζεται το θέμα αυτό ο αναπληρωτής υπουργός. Και ήδη πιστεύουμε στο επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να παραδίδονται τα πρώτα ασθενοφόρα. Mm-hmm. Για τεχνικό, για να γίνει ένας, έτσι, έλεγχος σε βάση. Τόση, ναι. Κάνουμε τώρα μια προσπάθεια τα υπόλοιπα 96, mm-hmm, να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια γέφυρα με το επόμενο ΣΕΣ, mm-hmm, για να μην χαθεί αυτή η χρηματοδότηση, mm-hmm, και να τα πάρουμε την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Μάλλον θα χρειαστεί να επαναπροκηρύξουμε το διαγωνισμό. Είμαστε σε ενόηση. Όταν ακούμε διαγωνισμό, αρχή, κύριε Υπουργέ, έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό το πράγμα θα πάρει πολύ είναι καιρό. Είναι 7 ετίας υπόθεση, για να καταλάβετε. Mm-hmm. Είναι 7 ετίας. Ναι, αλλά έχουμε καταφέραμε φτάσει σε ένα σημείο που οι άνθρωποι τρέχουν με τα αυτοκίνητά τους στους δρόμους, τους ανθρώπους, στα νοσοκομεία. Υπάρχει τεράστια ανάγκη αντικατάσταση του στόλου. Υπάρχουν όντως πεπαλαιωμένα ασθενοφόρα, τα οποία ελπίζω. Κάνατε έρευνα για αυτά τα σέρβις των 6.500 ευρώ που υπήρξαν οι καταγγελίες, λες και είναι Λαμποργίνη τα, ναι, γίνεται μια προσπάθεια να εξορθολογιστεί όλο αυτό το σύστημα. Υπάρχουν σπατάλες. Κοιτάξτε, είμαστε σε αυτή την αντίφαση. Mm. Τη στιγμή που έχουμε περιορισμένους δημοσιονομικούς πόρους, παραμένουν αιστείες σπατάλης, ναι, προκλητής ζήτησης και διαφθοράς στο σύστημα. Την ίδια ώρα υπάρχουν ενστάσεις, λέτε, μεταξύ των εταιριών αυτοκινήτων. Ποιος βάζει τις υπογραφές εκεί πέρα που δίνουν 6.500 για ένα σέρβις? Όχι, αυτό δεν αφορά τις εταιρείες. Ναι. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο, mm-hmm, επισκευάζονται τα ασθενοφόρα με συμβάσεις, με ιδιωτικά, yeah, συνεργεία κλπ. Παρότι υπάρχουν ένα-δύο πολύ αξιόλογα συνεργεία του ίδιου του ΕΚΑΒ, mm-hmm, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, προσπαθούμε αυτά να τα αναβαθμίσουμε, να τα στηρίξουμε για να καλύπτουν τις ανάγκες όσο γίνεται περισσότερο. Σας τα λέω, σας το έφερα ως παράδειγμα, κύριε Υπουργέ, γιατί προχθές έβλεπα στο Twitter είχε ανεβάσει μια κυρία που πήγε στο νοσοκομείο, mm-hmm, να δεχθεί έτσι κάποια νοσηλεία ή κάποιες βοήθειες για ένα χτύπημα που είχε και ανέβασε φωτογραφία ότι βγήκε. Δεν υπήρχαν υλικά για να επουλώσουν μια πληγή που είναι επίδεσμη προφανώς, γάζες και τα γνωστά αυτά, τα... Πώς λέγεται αυτό το πράγμα που ουσιαστικά δεν είναι στην πληγή. Ναι, ναι, ναι. Και ανέβασε φωτογραφία βαμβάκι, ναι, και σελοτέι. Ναι, ναι, μπράβο, το είχα δει και εγώ. Λοιπόν, αυτό, ναι, είναι σοκαριστικό. Αυτό σας λέω, προσέξτε. Αυτό λίγο, για να είμαστε ειλικρινείς, αδικεί το σύστημα. Mm-hmm. Δεν είναι αυτή η εικόνα παντού και υπάρχει ένα, επιτρέψτε να πω τον όρο, καταναλωτικό παράδοξο. Mm-hmm. Δηλαδή, τη στιγμή που όντως υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις σε φτηνό υγειονομικό υλικό, mm-hmm, σε σύριγγες, σε γάζες, σε βαμβάκια κλπ., την ίδια στιγμή εξακολουθούν, επειδή οι μηχανισμοί ελέγχου δεν είναι επαρκείς, επειδή δεν υπάρχει ένα σύστημα ηλεκτρονικό παρακολούθηση των προμηθειών κλπ., εξακολουθούν να γίνονται σπατάλες στο σύστημα, εξακολουθούν να γίνονται ακριβές εξετάσεις, επεμβάσεις, παρεμβάσεις κλπ., χωρίς αξιολόγηση. Νομίζω ότι είναι θέμα πια ανάγκης και πολιτικής βούλησης προφανώς, να κάνουμε μια σοβαρή αναδιοργάνωση σε αυτό το σύστημα, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο για την κοινωνία. Πρέπει να μπει μια τάξη και σε αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι ώρα επιβίωση πια. Κύριε Υπουργέ, να δηλαδή δούμε την περίοδο ενδεχομένως των παχιών αγελάδων. Που πρέπει και να μειωθούν με βάση και με τα προαπαιτούμενα και με βάση. Είναι μέσα εκκρεμότητας. Ναι. Ναι. Τι θα γίνει, πόσο θα μειωθούν? Κοιτάξτε, θα μειωθούν. Σε τι ποσοστό? Η τάση, αυτό είναι, αν θέλετε, και μνημονιακή δέσμευση, να υπάρχει από τα δελτία τιμών τα οποία εκδίδουμε, να υπάρχει πτωτική τάση στις τιμές. Εμείς θεωρούμε ότι η πολιτική αυτή που στοχοποιεί μόνο το πεδίο των τιμών και επιμένει αιμονικά σε αυτό το πεδίο να υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις, mm-hmm, δεν είναι αποτελεσματική. Mm-hmm. Πιστεύουμε δηλαδή ότι ούτε διευκολύνει τη διείσδυση των γενοσύμων, mm-hmm, και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να προβληματίσει και τους θεσμούς. Εμείς το θέτουμε σε κάθε ευκαιρία και με πολύ ένταση αυτό το θέμα. Γενικότερα δεν εξορθολογίζει συνολικά τη φαρμακευτική δαπάνη. Αυτή η πολιτική
που εστιάζει στις χαμηλές τιμές των γενοσύμων οδηγεί σε διαρκή υποκατάσταση των φτηνών φαρμάκων με ακριβότερα πρωτότυπα. Ναι. Και αυτό είναι μια στρέβλωση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με ένα... Τι προτείνετε? Κοιτάξτε, εδώ θέλει καταρχήν έλεγχο στη ζήτηση. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει έλεγχος και συνεργασία, επιτρέψτε μου να πω, και με την ιατρική κοινότητα, mm-hmm. έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες, να υπάρχουν πρωτόκολλα συνταγογράφησης. Ήδη ενσωματώνεται συνεχώς το ηλεκτρονικό σύστημα πολύ περισσότερο αυτή την περίοδο και το προσπαθούμε να το ενισχύσουμε αυτό. Και κυρίως να ανακτήσει το ελληνικό ποιοτικό γενώσιμο φάρμακο την αξιοπιστία του. Mm-hmm. Και να πιστούν και οι γιατροί και οι πολίτες ότι αυτά τα φάρμακα, τα οποία είναι ελεγμένα από ένα αξιόπιστο μηχανισμό όπως είναι ο ΕΟΦ, mm-hmm. Ότι πραγματικά μπορούν να έχουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα που πρέπει, mm-hmm. ότι δεν προωθούνται από την πολιτεία για λόγους λιτότητας και για λόγους περικοπής δαπάνης και να σταματήσει να γίνεται η μετακύληση του κόστους προς τον πολίτη. Διότι αυτή την περίοδο έχει μειωθεί η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη σημαντικά, πάνω από 50% τα τελευταία 4-5 χρόνια. Και σωστά. Σίγουρα. Διότι ήταν, υπήρχε μια φούσκα, επιτρέψτε μου τον όρο. Αλλά. Σίγουρα έχουν πέσει τιμές. Έχουν πέσει. Όχι, και συνολικά η δαπάνη έχει πέσει. Και υπάρχει ούτως ή άλλως κλειστός προϋπολογισμός. Αλλά το θέμα είναι ότι επιβαρύνθηκε ο κόσμος. Οι πολίτες, ένα μέρος. Γιατί ουσιαστικά πάνε και παίρνουν τα αντί των γενοσύμων. Τους προτρέπει, εννοείται, ο γιατρός να πάρουν το. Είτε και πολλές φορές και οι ίδιοι άρρωστοι. Επειδή δεν έχουν πιστεί. Δεν εμπιστεύονται. Κληρώντας όμως τη διαφορά μεταξύ του φτηνού γενοσύμου και του πρωτοτύπου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πέστε μας ποια διαδικασία και πότε θα πρέπει να πέσουν οι τιμές, σε τι ποσοστό και κοιτάξτε, με βάση τη δέσμευση. Κοιτάξτε, υπήρχαν στο παρελθόν κάποια προστατευτικά μέτρα mm-hmm. για να συγκρατήσουν το ανεξέλεγκτο mm-hmm. ντάμπινγκ τιμών. Mm-hmm. Η απέτηση των θεσμών είναι να αναιρούνται αυτά τα μέτρα. Mm-hmm. Εμείς αυτό το οποίο διαπραγματευόμαστε αυτές τις μέρες είναι αυτή η αναίρεση και η απομείωση να έχει μια σταδιακότητα. Mm-hmm. Να μην γίνει απότομα όπως mm-hmm. ήταν η αρχική απέτηση. Mm-hmm. Έτσι ώστε να είναι σε θέση η βιομηχανία και η αγορά να, ας πούμε, επιτρέψουμε τον όρο, να απορροφήσει αυτόν τον κραδασμό και κυρίως το σχέδιό μας είναι να ενισχύσουμε την παραγωγική και την αναπτυξιακή προοπτική της βιομηχανίας της εγχώριας. Έχουμε κάνει ειδικές συσκέψεις και με την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, με το Υπουργείο Βιομηχανίας για αυτό το θέμα. Mm. Προσπαθούμε δηλαδή να δώσουμε κίνητρα αναπτυξιακά και άλλου είδους στην εγχώρια παραγωγή, γιατί μας ενδιαφέρει να παραμείνουν οι θέσεις εργασίας. Θεωρούμε ότι ο χώρος του φαρμάκου είναι προνομιακός χώρος στην προσπάθεια που πρέπει να γίνει για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Mm-hmm. Υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει εμπειρία, υπάρχει εξειδικευμένο yeah. ανθρώπινο δυναμικό. Νομίζω ότι οφείλουμε να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια. Και όσο μπορούμε και στο επίπεδο των τιμών, mm-hmm. αλλά κυρίως σε ένα business plan σοβαρό. Κύριε Υπουργέ, επειδή είναι πολλά τα θέματα ακόμα, το άλλο το οποίο ο κόσμος έχει στο μυαλό του, αυτή η εισφορά υπέρ υγείας, η αύξηση mm-hmm. Και είδε την παρακράτηση από τη συντάξη του, mm-hmm. θεωρούσε ότι πάει προς τα νοσοκομεία, δηλαδή ότι θα έχει μια καλύτερη μεταχείριση, γιατί θα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες. Mm-hmm. Άκουσα προχθές τον κύριο Σιώρα από τον Ευαγγελισμό να λέει ότι αυτά τα χρήματα πάνε για τις συντάξεις, δεν τα παίρνουν τα νοσοκομεία. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα διαχρονικό έγκαιρης απόδοσης των εισφορών υγείας mm-hmm. από τα ασφαλιστικά ταμεία προς τον ΕΟΠΗ. Mm-hmm. Αυτό είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ένας μηχανισμός απευθείας τοποθέτησης αυτών των χρημάτων mm-hmm. στον ΕΟΠΗ που είναι ο φορέας ο οποίος τα διαχειρίζεται. Τώρα ιδιαίτερα μετά την αύξηση αυτή που είναι 700 εκατομμύρια περίπου mm-hmm. επιπλέον δηλαδή mm-hmm. προστίθενται mm-hmm. Ως εισφορές υγείας λόγω της περικοπής που έγινε στις συντάξεις mm-hmm. είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε μια ανταποδοτικότητα σε αυτές τις εισφορές. Mm-hmm. Και χθες είχαμε μια συνάντηση. Πώς θα τα διαφυλάξετε αυτά τα χρήματα, γιατί θα έρθει ο κύριος Κατρούγκαλος και θα σας πει ότι εγώ έχω τα θέματά μου τα τεράστια στο ασφαλιστικό τώρα και η τρύπα είναι τεράστια. Χθες το βράδυ είχα μια συνάντηση με τον κύριο Κατρούγκαλο και με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Πετρόπουλο και συζητήσαμε ακριβώς αυτό το θέμα. Θα υπάρξει λοιπόν, θα αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό τώρα που ετοιμάζουμε του 2016, θα αποτυπωθεί μία αύξηση του ορίου δαπανών του ΕΟΠΗ που θα προέρχεται από αυτή την. Άρα δηλαδή κάποια χρήματα θα πάνε και στον τομέα θα καθαρά πάνε και της υγείας. Το μεγάλο στοίχημα είναι τώρα πλέον ο ΕΟΠΗ. Με αυτά τα χρήματα
να μπορέσει να βελτιώσει τις υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους. Mm. Να καλύψει ανάγκες που ήταν ακάλυπτες, για παράδειγμα, οδοντιατρική περίθαλψη, mm. που είναι ένας τομέας που είναι σχεδόν οι πολίτες τελείως ακάλυπτοι σήμερα. Mm-hmm. Και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε προβλήματα στοματικής τους υγείας λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν σε συνεννόηση. Έχουμε αλλάξει τώρα και τη διοίκηση των ΕΟΠΗ. Με τη νέα διοίκηση θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε κάτω αυτά και να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε και οι πάροχοι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, αλλά και οι δημόσιες δομές, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα, να ενισχυθούν. Προωθούμε συμβάσεις του ΕΟΠΗ με τις δημόσιες δομές, με τις δομές του παιδί δηλαδή, mm-hmm. που σήμερα είναι πάρα πολύ απολιοργανωμένες mm-hmm. μετά την περιβόητη μεταρρύθμιση. Και νομίζω ότι η προσπάθεια που θα κάνουμε είναι λίγο να αυξήσουν τη δυνατότητά τους να καλύπτουν mm-hmm. και εργαστηριακές ανάγκες και ανάγκες συνταγογράφησης και ανάγκες ιατρικής παρακολούθησης. Προβλήματα υπάρχουν εδώ και στον Ευαγγελισμό, αλλά διαβάζω και στο Παπαγεωργείο Θεσσαλονίκης υπάρχει τεράστιο θέμα. Mm-hmm. Τι θα κάνετε γι' αυτά? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία σχετίζονται κυρίως με τη χρηματοδότηση. Mm-hmm. Αυτή την περίοδο έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε το όριο δαπανών στα νοσοκομεία κατά 150 εκατομμύρια ευρώ. Για πρώτη φορά μετά στο από μια... Στο Παπα-Νικολάου πάνω εκεί ακυρώνονται η χειρουργία, υπάρχει ζήτημα. Κοιτάξτε, πρώτον, με την αύξηση του ορίου δαπανών mm-hmm. και με την αύξηση της ρευστότητας προς τα νοσοκομεία, mm-hmm. προχθές υπογράψαμε μια νέα επιχορήγηση 250 εκατομμύρια mm-hmm. που κατανέμεται ένα νοσοκομείο. Πιστεύουμε ότι αυτή την περίοδο, μέχρι τις γιορτές, θα μπορέσουμε να ομαλοποιήσουμε τον εφοδιασμό τους και να αρθούν τέτοιου τύπου προβλήματα. Είμαστε σε συνεννόηση και με τις ΥΠΕ και με τις διοικήσεις. Τα κενά και οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι όντως περιορισμένα, αλλά θα προσπαθήσουμε στο νέο προϋπολογισμό του 2016, γι' αυτό είχαμε και ειδική σύσκεψη mm-hmm. χθες, να αποτυπωθεί μια προτεραιότητα στη δημόσια περίθαλψη. Λεφτά τώρα περισσότερο λόγω και της προσφυγικής κρίσης και των αναγκών, ιδιαίτερα υγειονομικών και στα νησιά και αυτός εδώ είναι στην Αθήνα επιπλέον που χρειάζονται. Ναι. Και απ' την άλλη, σχετικά με αυτό, τώρα δεν ξέρω, εσείς έχετε πει ότι θα προχωρήσει το Υπουργείο στη θεσμοθέτηση της κάρτας ανασφάλισης του. Mm-hmm. Περίπου 2 εκατομμύρια είναι. Με αυτό θα αυξήσει τις ανάγκες, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό θα μπορούν και μετανάστες και πρόσφυγες να πηγαίνουν στα νοσοκομεία και θα τους καλύπτει. Κοιτάξτε. Εκεί λοιπόν τι θα γίνει? Πότε πρώτα-πρώτα θα προχωρήσει αυτή η κάρτα? Λοιπόν, αυτό θέλει νομοθετική εξουσιοδότηση. Mm-hmm. Στο πρώτο νομοσχέδιο, το οποίο επεξεργαζόμαστε τώρα και πιστεύω θα είμαστε μέχρι το τέλος του μήνα έτοιμοι να το καταθέσουμε, θα υπάρχει ρύθμιση γι' αυτό. Θα υπάρξει μετά μια υπουργική απόφαση που θα υλοποιεί τη ρύθμιση και θα υπάρξει το βιβλιάριο υγείας, κάρτα υγείας ανασφάλισης του. Καλύπτουμε με αυτόν τον τρόπο ένα εκτεταμένο φάσμα ανθρώπων που βρέθηκαν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τα τελευταία χρόνια, επειδή έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι είναι κρίσιμο ζήτημα ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους. Πώς θα βγει ο λογαριασμός όμως, γιατί ήδη έχετε μείωση εσείς τη δαπάνη σας. Δηλαδή αυτό, τώρα μιλάμε ότι είναι πολλοί κόσμος που έχει βρεθεί ανασφάλιστος, όχι μόνο από τους πρόσφυγες, αλλά είναι επαγγελματίες που δεν μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους. Είναι νέοι επιστήμονες που επίσης έχουν μηχανική, διάβαζα πρόσφατα, πάνω από το 60% των νέων μηχανικών έχουν σταματήσει την ασφάλιση του ΜΕΔΑ, διότι δεν μπορούν να τα ανταποκριθούν ή ψάχνουν να βρουν μια ασφαλιστική κατηγορία. Άρα, ποια κονδύλια θα καλύπτει έχουμε, αυτό? Έχουμε προϋπολογίσει, αυτό είναι μια αύξηση της λειτουργίας των νοσοκομείων, του λειτουργικού κόστου της τάξης των 140-150 εκατομμυρίων ευρώ. Ακριβώς με αυτή την αύξηση του ορίου δαπανών και με την αυξημένη χρηματοδότηση που θα επιδιώξουμε, πιστεύω ότι μπορεί να καλυφθεί. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Υπουργείο δεν μπορεί να πάρει περισσότερα χρήματα λόγω και των αναγκών? Λέτε για τους πρόσφυγες. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Ναι. Εκεί όντως έχουμε κάνει μια σημαντική επεξεργασία. Πιστεύω ότι σύντομα θα τη δώσουμε σε λεπτομέρειες. Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν τρία επίπεδα. Το ένα είναι η ενίσχυση των δημόσιων δομών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Mm-hmm. Δηλαδή να ενισχύσουμε τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία, τα οποία αναγκαστικά υποδέχονται το πρώτο κύμα. Ναι. Εκεί λοιπόν έχουμε και επίσης και το ΕΚΑΒ σε αυτές τις περιοχές mm-hmm. και πραγματικά είναι ηρωική η συνεισφορά. Είναι εξαιρετική. Για 800 περιστατικά το μήνα, λέει. Οι άνθρωποι του συστήματος υγείας σε αυτή την περίοδο στα νησιά είναι ηρωισμός αυτό που κάνουν. Όπως και οι τοπικές κοινωνίες φυσικά είναι εξαιρετική η διάθεσή τους για να προσφέρουν αλληλεγγύη και φροντίδα σε αυτούς τους ανθρώπους. Εκεί λοιπόν θα ενισχυθεί και το ΕΚΑΒ και με διασώστες και με υπηρεσίες από ένα από τα υπάρχει ειδικό.
μέσα από το οποίο θα πάρουμε κατοχυρώσει ήδη για άλλο ένα επιπλέον, για κατοχυρώσει, που θα είναι ειδικά για την ενίσχυση των δημόσιων δομών στην πρώτη γραμμή. Αυτό θα τοποθετείτε άμεσα. 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ με αυτό το πράγμα και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Θα πάνε γύρω στους 100. Ακούγονται λίγα, αν θέλετε. Όχι, δεν αφορά. Είναι για άμεσα. Ναι, για άμεσα. Για να γίνει δηλαδή μέσα στο 15 αυτό, ενδεχομένως μέσα στο μήνα. Για να στείλουμε 100 ανθρώπους στην πρώτη γραμμή, να ενισχύσουμε τις δημόσιες δομές, να ανακουφιστεί λίγο το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι σε συνθήκες τρομερής πίεσης και έτσι χωρίς ανάπτυξη. Πώς θα ανταπεξέλθει, βέβαια, ναι, βλέποντας μπροστά όλα αυτά τα περιστατικά. Αυτό είναι λοιπόν το ένα θέμα. Υπάρχει μετά ένα θέμα στα κέντρα ανοιχτής φιλοξενίας. Δηλαδή στον Ελαιώνα, στο Ελληνικό, στο Γαλάτσι. Βέβαια, έρχονται παιδιά, χρειάζονται εμβολιασμοί, χρειάζονται εξετάσεις. Τώρα καλύπτονται μέσω κελπνού κάποιες βάρδιες. Θα τις αυξήσουμε και θα έχουμε 24-ωρη κάλυψη. Έχουμε εγκρίνει ένα ποσό τώρα μέσω του κελπνού να προσλάβουμε περίπου 20 άτομα για να ενισχύσουμε με 2 γιατρούς και 3 νοσηλεύτριες κάθε ένα από αυτά τα κέντρα. Και την Ιδωμένη, που αυτή την περίοδο, στο Κιλκίς, που αυτή την περίοδο έχει συσσωρευτεί πάρα πολύ κόσμο, χιλιάδες άνθρωποι. Είναι ότι η Ιδωμένη μένει πίσω. Μένει πίσω, ευτυχώς. Πέφτει το βάρος στα νησιά, αλλά και εκεί επάνω. Ευτυχώς υπάρχει μεγάλη. Ευτυχώς και στα νησιά και στην Ιδωμένη υπάρχουν. Πάτε τον Επίτροπο Υγείας στη Λέσβο. Θα πάμε την άλλη Πέμπτη. Ναι, έτσι και τον πάτε. Είμαι σίγουρος ότι θα σας βγάλει 15-20 εκατομμύρια τουλάχιστον. Θα πάμε την άλλη Πέμπτη. Θα πάμε την άλλη Πέμπτη μαζί. Και η προσπάθειά μας είναι ακριβώς να αξιοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους. Υπάρχει ένα ειδικό ταμείο για αυτές τις δομές, λίγο πιο μόνιμης, ας πούμε, φιλοξενίας. Και επίσης είναι ευκαιρία, και έχουμε κάνει μια πολύ καλή συζήτηση με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και με το Κελπνό, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε συνολικά τη δημόσια υγεία στη χώρα μας, να προτυποποιήσουμε και να βάλουμε πρωτόκολλα διαχείρισης αυτής της πολύ μεγάλης υγειονομικής κρίσης. Είναι πραγματικά, νομίζω ότι είναι ο ορισμός της ανθρωπιστικής και της υγειονομικής κρίσης, αυτό το οποίο ζούμε αυτή την περίοδο στη χώρα μας. Και να ανακαιτήσετε λίγο και όλο αυτό που έρχεται σαν λέλαπα από μνημόνια και από έξω προς τα μέσα, σε όλη αυτή τη μείωση προς τη δαπάνη της, για την υγεία, που θα μας καταντήσουν σαν μια τριτοκοσμική χώρα, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και τον πολιτισμένο κόσμο η δαπάνη είναι σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα. Η δημόσια δαπάνη υγείας, κύριε Μιχαηλιδάκη, στην Ελλάδα είναι περίπου 5% του ΑΕΠ. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 7,5%. Εμείς λέμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει σύγκληση. Δεν μπορούμε να λέμε ότι διεκδικούμε μια θέση ισότιμη της χώρας μας. Ακριβώς. Χωρίς αυτούς τους κρίσιμους δείχτες, να μην υπάρχει μια πορεία σύγκλησης, αλλά αντίθετα απόκλησης. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα. Ευτυχώς στο δημόσιο σύστημα υγείας δεν υπάρχει περιορισμός στο ύψος των δαπανών, όπως υπάρχει για παράδειγμα στην εξωνοσοκομιακή δαπάνη. Αυτό μας δίνει την ευχέρεια να ενισχύσουμε σταδιακά από τον προϋπολογισμό τις δημόσιες δομές, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, την πρωτοβάθμια φροντίδα, στα αστικά κέντρα, και να μπορέσουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Θεωρώ ότι αυτό βάζει επίσης ένα καθήκον να αναδιοργανώσουμε το σύστημα υγείας και να το μεταρρυθμίσουμε όπου υπάρχουν μεγάλες εκκρεμότητες, όπως για παράδειγμα την πρωτοβάθμια φροντίδα, η διοίκησή του, ο τρόπος προμηθειών, η διαφανής ηλεκτρονική διακυβέρνησή του. Θα μπορούσαμε να μιλάγαμε για ώρες. Έτσι είναι τόσο τα θέματα. Σας ευχαριστώ. Το θέμα πάρα είναι ότι πολύ. Και ο Υπουργός είναι και ο ίδιος γιατρός. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι έχετε και καλύτερη γνώση. Βεβαίως. Για τις ανάγκες όλες αυτές που περιγράφετε. Γνώση δηλαδή, υπάρχει, κυρία Μιχαηλιδάκη, βούληση υπάρχει, την δυνατότητα αναζητούμε σε συνεργασία με τις πιο έντιμες και αξιόπιστες δυνάμεις που έχει το σύστημα υγείας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα.